Να ξεκινήσουμε την ελευθερία. Καλημέρα. Γιατί έχουμε μία είδηση για ένα βρέφος. Τεσσάρων μηνών που μεταφέρθηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και βρίσκεται στην εντατική ελευθερία. Μου δώσε μας όλες τις πληροφορίες για το παιδάκι. Ελευθερία. Το 4 μηνών βρέφος, καλημέρα καταρχήν, καλή εβδομάδα. Το 4 μηνών βρέφος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών εδώ στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση και μάλιστα έχριζε κιόλας και διασωλήνωσης σύμφωνα και με τους γιατρούς από το νοσοκομείο Καλαμάτας όπου αρχικά μεταφέρθηκε. Τι έγινε όμως σε αυτή την περίπτωση, Χρύσα και Μάνο, γιατί ναι, δεν είναι μια απλή περίπτωση. Το περασμένο Σάββατο ένα ζευγάρι, ένας 20χρονος και η σύζυγός του που έμεναν στην Τριφυλία, στο Δήμο Τριφυλίας, στην Μεσσηνία, μετέφεραν το παιδί με μόλοπες και τραύματα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εκεί λοιπόν οι γιατροί, βλέποντας την κατάσταση του παιδιού, συνέστησαν συγκεκριμένα, με συγχωρείτε στους γονείς, το παιδί να μεταφερθεί στην Αθήνα για να διασωληνωθεί και να νοσηλευτεί εκεί. Ωστόσο, βλέποντας την κατάσταση του παιδιού, γιατί σας είπα ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα και μόλοπες, τότε ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα την υποδιεύθυνση ασφάλειας Καλαμάτας, δίνοντας την πλήρη εικόνα όπου μεταφέρθηκε το παιδί στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Ωστόσο, επειδή το βρέφος είχε μεταφερθεί, είχε διακομιστεί ήδη στην Αθήνα, τότε αστυνομικοί στην Αθήνα συνέλαβαν και τους δύο γονείς, οι οποίοι πλέον και συγκεκριμένα ο πατέρας κρατείται στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Καλαμάτας και σήμερα ναι, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πάντως η κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε το παιδί, σας είπα ότι ήταν αρκετά κρίσιμη, mm-hmm, γι' αυτό μάλιστα συνέστησαν και την διασωλήνωσή του και παραμένει στο νοσοκομείο παιδών, το οποίο έχει αναλάβει την πλήρη ναι, νοσηλεία του παιδιού. Εδώ να πούμε το εξής, ότι και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί το παιδόν, τα νοσοκομεία παιδών της χώρας είναι στην επικαιρότητα με άλλα θέματα, τα οποία θα συζητήσουμε αργότερα. Εδώ χρειάζεται να δώσουμε συγχαρητήρια σε μια και, αν το διαχωρίσουμε αυτή την τραγική κατάσταση, στους γιατρούς των νοσοκομείων παιδών, που δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρω, το έχω κάνει σε ρεπορτάζ, που δεν υπάρχει περίπτωση να πάει παιδί χωρίς να εξετάσουν εξαντλητικά τους λόγους για τους οποίους πήγε το παιδί και χωρίς οι γονείς να περάσουν από μία, να το πω έτσι, συνέντευξη. Και από εκεί βγαίνουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Δυστυχώς. Και μπράβο τους, ειλικρινά μπράβο τους. Έχεις κάτι άλλο, Ελευθερία μου? Έχουμε τροχιά. Σαφέστατα. Ήταν δύσκολη απλά νύχτα. Να υπενθυμίσουμε mm-hmm, ότι ναι, την ενημέρωση, να υπενθυμίσουμε απλά, το είπα και προηγουμένως, ότι την ενημέρωση στην αστυνομία έκαναν οι γιατροί στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου ουσιαστικά έδωσαν και την πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στο παιδί, δηλαδή σε τι κατάσταση. Ελευθερία μου, ήταν όμως δύσκολη νύχτα. Ό,τι είπες, έχεις απόλυτο δίκιο.